It's the dream. Ω, καλά, εντάξει, παιδιά. Ωραία. Ωραία αρχίσαμε. Πολύ καλά αρχίσαμε. Εγώ μιλάω μόνη μου. Σας χαιρετούσα. Λοιπόν, είπα ότι είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω να πήγαν όλα καλά και τελικά δεν πήγαν όλα καλά γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο. Καλή αρχή. Λοιπόν, ξαναπάμε. Όλοι γεια. Γεια σου, Βερδίκη, γεια σου, Γιώργο, γεια σου, Ρίτα, γεια σου, Ηλιάνα, γεια σου, Μαρία Σμάιλ, που το πρώτο σχόλιο που είδα για το μικρόφωνο ήταν το δικό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το είπες. Νικολέτα, Τάσος, Μαρία, Βάνα, Δημήτρης, Μαρία, Κώστας, Νικόλας, Σπύρος, Μάρκ, Μάργαρετ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Δεν ξέρω αν είδατε και το story που έκανα για τους 50.000 που φτάσαμε στο Instagram. Έχω εδώ πέρα και τα μπαλονάκια που χρησιμοποίησα χθες. Να σας τα κάνω λίγο έτσι να το δείτε καλύτερα. Α, είναι τέλειο, παιδιά. Τα πήρα από τα Τζάμπο. 70 λεπτά το ένα, πάμφθηνα. Και σε καταστήματα με μπαλόνια τα βρίσκεις 6 ευρώ το ένα, έξαλλη. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το post και η φωτογραφία. Πατήστε like και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αποφάσισα, όπως σας είπα, να μην σας πολυπρίζω στο Instagram σχετικά με τα live stream, να μην σας ζαλίζω σε φάση ξεκινάμε live, swipe up και τέτοια. Και θα βάζω προγραμματισμένα εδώ τα live για να ενημερώνεστε και θα κάνω και stories στο YouTube, δηλαδή σε αυτό το κανάλι που έχει stories, ωραία και καλά. Θα κάνω stories εδώ και στο άλλο κανάλι, το κανονικό μου. Αυτό τώρα η οικογένεια εδώ που έχω πατήσει είναι άκυρη, μην αγχώνεστε, δεν θα παίξουμε με αυτήν. Λοιπόν, να φτιάξω λίγο εδώ πέρα τα πράγματα. Να δούμε
Με ποια οικογένεια θα παίξουμε, βασικά ξέρετε. Είδατε από τον τίτλο. Και θέλω εσείς, που είστε φανατικοί εδώ πέρα σε κάθε live, να μου πείτε σε ποια πόλη είναι ο Mad Max. Και δεν έχω ιδέα. Τελείω. Δεν θυμάμαι καν σε ποια πόλη είναι. Μαρία, δεν σε βλέπω καλά, πάνε από την άλλη μεριά. Γιατί? Εγώ έφτιαξα καλύτερα εδώ πέρα, γιατί μου είπατε κάποιοι στα σχόλια ότι κρύβω σημαντικά πράγματα του παιχνιδιού όταν ήμουν εκεί κάτω. Και τώρα το έβαλα εδώ πάνω την κάμερα για να με βλέπετε καλύτερα και να βλέπετε και τα πάντα από το παιχνίδι, δεν μην χάνετε τίποτα. Είμαι η Super Eve από το Twitch. Γεια σου γλυκουλάκι. Λοιπόν, to get famous στην πόλη. Λοιπόν, κάποιος είδε ότι είπε η ελευθερία λέει to get famous στην πόλη. Άμα είναι εδώ η ελευθερία. Μιλάμε εσύ σε Madden. Όχι. 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 Είναι η άλλη που είχα φτιάξει όταν δεν θέλω να βάζω facecam. Την πάτησες. Δεν είναι στη famous. Σαν κάποιος είπε... Σαν εδώ. Κάποιος είπε ότι είναι εδώ. Mad Max, it's here! Yay! Ποιος το είπε? Evie Games, γεια σου! Το είπε ο Γιώργος Τσόνος. Παιδιά, ο Γιώργος, το αγόρι της παρέας. Τα κορίτσια μας έκανε... Σκότι. Είναι πιο φανατικός από εσάς. Γεια σου ρε Γιώργο, πάμε να δούμε τι κάνει ο Mad Max, ο αγαπημένος μας. Εν τω μεταξύ, ο Παύλος είχε και γιορτή τις προάλλες, γιόρταζε. Δεν είπατε χρόνια πολλά, δεν είδα κανένα λέει χρόνια πολλά. Πλάκα, αν παιδιά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Πάμε 150 like, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε το καινούργιο μας subscribe εδώ, Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Γιατί είναι τόσο δυνατά το παιχνίδι, Χριστέ μου, θα το χαμηλώσω λίγο. Στα αυτιά μου είναι πάρα πολύ δυνατά. Γεια σου και σε ένα που έκανες εγγραφή. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, το subscribe το τελευταίο βγαίνει από εδώ κάτω μου, ακριβώς εδώ που είμαι. Εκεί που γράφει last καρδούλα είναι το τελευταίο subscribe. Top με δολάρια είναι τα περισσότερα donate που έχουν γίνει. Και το last donate είναι το donate το τελευταίο που έχει γίνει. Και το ακριβώς από κάτω είναι το τελευταίο μέλος που έχει γίνει. Μπορείς να πεις το όνομά μου, είμαι η Αριάδνη. Γεια σου, Αριάδνη. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, να ξέρετε, δεν ξέρω αν είδατε τα stories μου στο Instagram. Δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Αλλά δεν μπορούσα να σας αφήσω και χωρίς live. Λοιπόν, ο Mad Max, παιδιά, είναι έξω πρώτα απ' όλα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θυμόμουν καν ότι είναι διάσημος και λαμποκοπάει. Και όλοι το θαυμάζουν. Δεν το θυμόμουν. Δεν θυμόμουν, έχει κοπέλα. Έχει μια κοπέλα ωραιότατη, η οποία είναι young adult κι αυτή. Δηλαδή είναι στη φάση που μπορούν, λέγω τώρα, να παντρευτούν. Μη βιαζόμαστε όμως. Λοιπόν, αυτός εδώ τώρα είναι τρελαμένος, αλλά πεινάει υπερβολικά. Οπότε θα τον κάνω να πάει σε ένα ωραίο εστιατόριο, μόνος του όμως. Να πάει μόνος του με την κοπέλα του σε εστιατόριο, παιδιά. Για πείτε λίγο. Μόνος και έρημος. Για κάτσε να δω, μπορείς να πας, πού είναι τα εστιατόρια, εδώ. Έχουμε μόνο ένα εστιατόριο εντωμεταξύ, ανάτο, μπορείς να πάρεις από εδώ. Α, με αυτήν έχει τσεκωθεί πάπαλα. Με την κοπέλα φυσικά, όλοι με την κοπέλα, εντάξει παιδιά, εντάξει πάμε, με την κοπέλα. Πάμε για 300 άτομα, είμαστε πολύ κοντά, κάντε share και εσείς το live αυτό και κάντε με tag στο Instagram για να το κάνω μετά repost. Και πάμε και 200 likes με την κοπέλα του. Παιδιά, δεν θυμάμαι καν ποια είναι η κοπέλα του. Τώρα θα τη δω. Έχω τόσο καιρό να τη δω. Πού δεν τη θυμάμαι. Να το, ο Σπύρος, έτοιμος. Έβαλε τα στεράκια του. Παίξε PUBG. Όχι, δεν παίζω PUBG γενικότερα. Δεν έχω παίξει ποτέ. Έχω παίξει μόνο λίγο Fortnite, αλλά δεν μου άρεσε. Δεν είναι αυτά τα παιχνίδια για μένα. Παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ οι εγγραφές που βγαίνουν έτσι δίπλα μου εδώ τώρα. Όχι από την άλλη, εδώ. Οπότε κάντε εγγραφή. Μου αρέσει πολύ. Και θα ήθελα να αλλάξουμε και τα γραφικά κάποια στιγμή του subscribe και donate και όλα αυτά. Αλλά θα δούμε. Φτάσαμε 200 likes και 300 άτομα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τραπέζι. Γεια σου, φίλε μου. Μετά θα θέλατε να βάλουμε και κάποιο εστιατόριο καινούριο μέσα στις πόλεις, ώστε να έχει να πηγαίνει και σε άλλα μέρη. Γιατί νομίζω ότι μόνο αυτό το εστιατόριο υπάρχει.
Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θα έχει σε φάση κανονικά μέσα σερβιτόρους ή πρέπει εγώ να το κάνω. Δεν έχω ιδέα. Πάντρεψέ τους. Όχι ακόμα, εντάξει. Βάζετε καρδούλη στα κορίτσια, γλυκουλάκια μου. Αυτό θέλει τόσο πολύ. Σπαμάρτσε όλο το chat. Αστέρια τα αγόρια και γαρδούλε στα κορίτσια να δούμε πώς είμαστε τέλος πάντων εδώ πέρα. Αυτός τι θέλει. Φεστιβάλ μπ. Νο. Άσε με. Άσε με μόνο μου. Παιδιά, είναι λίγο σπαστικό βέβαια να είναι διάσημος. Γιατί όλοι τον κυνηγάνε από πίσω και δεν τον αφήνουν ήσυχο. Μήπως να τον κάνουμε ακινόχνητο. Να μην έχει τουλάω θάλασσα από πίσω του όλη την ώρα. Γιατί πώς θα ζήσει αυτός μια ήσυχη ζωή. Πάρ' τα φυτά. Ω, καλάφιασε αυτή. Ωπ, καράφιασε. Ξανά βγάλε μαλλιά. Τι φά. Μπαγκάρι αυτό το παιχνίδι. Είναι τέλειο. Παρ' όλα αυτά, να το πάρετε, ξέρεις. Ωραία, θα έχουμε αυτό εδώ το πλάνο. Πολύ ρομαντικό. Κρύβω εγώ λίγο την τέτοια. Εδώ. Γιατί μπαίνει άλλη μπροστά στη μούρη μου. Αυτή τρελά να το πούμε εγώ εδώ πέρα. Αλλά εγώ θέλω να... Όχι, αυτή είναι την άλλη φορά που ξέρνα γιατί έκανε. Τέλος πάντων. Βγαίνει να σηκώνεται να κάνει selfie. Εντάξει, story of my life. I hear the talent going down. Όχι, δεν θέλω. Άσε με. Με ποιο πρόγραμμα κάνεις live? Με το Streamlabs OBS. Λοιπόν, να πάρουν ποτό ή να πάρουν φαγητό. Τι λέτε εσείς, φαγητό ή ποτό? Μην τον κάνεις πάλι θνητό, λέει. Θα παίξει με τη μαντό σήμερα? Όχι, παιδιά. Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις? Mad Max κάνει πρώτα σιγά με στην κοπέλα του. Θα κάνει και φαγητό, ποτό, φαγητό. Φαγητό, φαγητό. Μάλλον πεινάτε. Και εγώ πεινάω, να σου πω την αλήθεια. Θα πάρουμε αυτό το πιο ακριβό φυσικά, γιατί είμαστε και διάσημοι τώρα, δεν μπορούμε να πάρουμε τα φτηνιάρικα. Και οι δύο θα πάρουμε το ίδιο, γιατί εγώ αποφασίζω και για τους δύο. Και οι παπαράτσι μας τραβάνε την ώρα που τρώμε. Να σηκωθώ πάνω και να τον διώξω ή να τον αφήσω εκεί. Παιδιά, τραγικό. 50.000 στο Instagram! Ναι, ακριβώς αυτό. Το ότι κάποιοι από εσάς νομίζατε ότι έφτασα 50 χρονών και ξαφνικά νομίζω ότι είναι η ηλικία μου, με πλήγωσε βαθιά, να ξέρετε. Καλησπέρα, καλό μήνα, συγχαρητήρια τους 50.000 followers στο Instagram! George, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ! Ευχαριστώ, George μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ για τα 6 ευρώ super chat που σε λίγο θα εμφανιστούν και εδώ πέρα στο live, εκτός από το chat. Να τα, μόλις βγήκανε. Ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την υποστήριξή σου όλο αυτό το καιρό, να είσαι καλά! Γεια σου, Κατερίνα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Εγώ το κατάλαβα για τους 50.000. Ρε παιδιά, τώρα ποιο το πιο... Μου στείλανε κάποιο μήνυμα και πιστεύω ότι είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου, που άμα πω στον μπαμπά μου τον κάνετε 50 χρονών, θα χυστεί από τη χαρά του, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος είναι 10 χρόνια πάνω. Οπότε κάποιοι νομίζουν ότι είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου, κάτι τέτοια. Αλλά όχι, φτάσαμε 50.000 και είμαι τόσο χαρούμενη που ήθελα να το τραβήξω και σε φωτογραφία να το έχω να το θυμάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγγραφή! Λοιπόν, όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή να κάνει τώρα, είναι η ευκαιρία του να λάμψει εδώ στο live. Γενικότερα έχουμε πολλά subscribes και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποστηρίζετε. Και για να δούμε... Μπλόουικης. Να τη ρωτήσουμε αν είναι η Γοργόνα. Δεν νομίζω να είναι η Γοργόνα. Να τη δώσουμε λεφτά, δεν νομίζω ότι είναι καλό. Να τη δώσουμε μια φωτογραφία με την πρώην μας, δεν νομίζω ότι είναι καλό. Plan wedding, λέει. Ναι, άσε με ήσυχο, είμαι με την κοπέλα μου και προσπαθώ να φάω. Εγώ νόμιζα ότι είχες γενέθλια. Smile κι εσύ, νόμιζα ότι είμαι 50 χρονών, τη φάση. Πότε live με members, με εσάς, λοιπόν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα τους 10. Κι όμως. Για πείτε μου κάποιος την περιγραφή, παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε 9. Θέλω να είμαστε 10 όταν θα κάνουμε αυτό το live. Όταν θα πάμε όλοι μαζί οι members αυτού εδώ του καναλιού να μιλήσουμε. Και έτσι θα τα πούμε. Αλλά άλλο live που θα κάνω με εσάς, όχι μόνο με τα μέλη γενικότερα, αλλά περισσότερο με τα μέλη θα έχουν μια προτεραιότητα, ρε παιδί μου, είναι να παίξουμε προχάλα. Το ζητήσατε, οπότε πρέπει να κάνουμε και ένα live μπροχάλα. Απλά επειδή κακά τα ψέματα πρέπει να φτιάξω thumbnail
Τώρα δεν άκυρε τι λέω σας, αλλά ισχύει αυτό. Πρέπει να φτιάξω καινούριο thumbnail και είχα αυτό το thumbnail και λέω τώρα παίξω Sims πάλι και θα φτιάξω καινούριο thumbnail την επόμενη φορά για μπροχάλα. Ίσως και αύριο, αύριο είναι Τετάρτη, νομίζω ότι μπορώ να κάνω live αύριο. Θα θέλετε να κάνουμε μπροχάλα. Λοιπόν, το μπροχάλα είναι ένα παιχνίδι στο Steam δωρεάν με ξύλο, αλλά όχι όπως το φαντάζεστε, πολύ πιο γλυκό και ωραίο. Είμαι καλή σε θαύλη, άμα θες να σου κάνω. Εύη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τα καταφέρνω. Προσπαθώ. Πού είναι το φαγητό της κοπέλας? Τι φάση, γιατί τρώει μόνος του? Βγάλε μια φωτογραφία του φύγου σου, εντάξει. Σημασία δεν έχει πόσο είσαι, αλλά πόσο δείχνεις και δείχνεις μικρούλα. Για μένα είσαι 20. Ευχαριστώ. Πάμε 300 like, έτσι πάμε. Τι πήρε ο άλλος? Πήρε ένα κάτι σαν κοχύλι περίεργο. Σαν μπουρίτο είναι, σαν τάκο. Φεύγω, πάω ρυθμική. Φιλάκια, απλά με ρωτώ μου καλά κουράγιο μέσα στη ζέστη. Πώς την παλεύεις? Κάνε λίγο zoom την κάμερα να βλέπουμε καλύτερα. Ορίστε, δικό σας. Όλο το πλάνο δικό σας. Εδώ. Αλλά κρύβεται λίγο την κοπελίτσα. Εδώ. Λοιπόν, αύριο δεν θα μπορώ να δουλεύω. Smile! Α! Άμα δεν είσαι εσύ, δεν μπορώ να το κάνω. Για μένα είσαι 36 χρονών. Βίκυ, μπάνω από το κανάλι. Γεια σου, τα λέγαμε. Εγώ θα πάω σε λίγο Θεσσαλονίκη, άτελο. Ρε, δεν τον αφήνω να ήσυχο. Θέλω να φύγω. Θέλω να μην είναι διάσημο. Θέλω να πάω σπίτι μου. Σε τέτοια φάση. Θέλω να βγάλω τα κλάματα. Πάντως, παιδιά, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή, τον βλέπεις τον διάσημο στη... Πήρε το φαΐ και... What? Πήρε το φαΐ του, έκατσε μπροστά του και τρώει. Που σημαίνει ότι μοιράζονται το φαΐ. Τι φάση, θα νομίζουν ότι δεν έχει λεφτά να πάρει άλλο. Θα τρελαθώ. Βγάλε την δημοσιογραφία. Παιδιά, βρείτε μου τώρα hack πώς να μην είναι διάσημος πια. Υπάρχει κάποιο potion. Περίμενε. Potion να μην είσαι πια διάσημος. Έχουμε νέο μέλος στο κανάλι! Βασιλεία μου, καλώς ήρθες! Γίναμε 10! Λοιπόν, παιδιά, εσείς οι 10 που είσαστε μέλη, με κάποιο τρόπο πρέπει να επικοινωνήσουμε να βρούμε μία μέρα που να μπορείτε όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να κάνουμε ένα live προσωπικό. Να μιλήσουμε με κλίση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο Instagram. Βασιλεία, πώς σε λένε στο Instagram, στείλε μου μήνυμα, σε παρακαλώ, στο Instagram να σε κάνω follow, γιατί όσοι είστε μέλη σας κάνω follow. Μέχρι στιγμής, μέχρι τότε βρείτε σε κανένα hack για το πώς να μην είναι διάσημος πια. Και να σας πω εγώ τι κερδίζετε όταν γίνεστε μέλη, κερδίζετε στο να σας κάνω follow. Πραγματικά μου το ζητάτε πάρα πολύ, λυπάμαι που δεν μπορώ να σας κάνω όλους, αλλά φανταστείτε τι θα γινόταν να έκανα όλους εσάς follow. Να σας κάνω follow, υπάρχετε σε κάθε live, σε κάθε live που ανεβαίνει μετά, κάτω στην περιγραφή. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα live προσωπικό Q&A, να μιλήσουμε με κλίση, και στο Discord θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και τι άλλο, έχετε και τα emoji μου, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε εδώ πέρα. Και άλλα πολλά που είναι έκπληξη και θα τα μάθετε στη συνέχεια όταν μαζευτούμε ακόμα περισσότεροι. Αύριο το μεσημέρι, λοιπόν, θα δούμε. Smile μου, πρέπει να συνεννοηθούμε κάπως. Θα δούμε. Βρήκατε το hack πώς να μην είναι διάσημος πια. Δεν μπορώ, παιδιά, να είναι διάσημος. Μου σπάει τα νεύρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος. Insta large, τι είναι αυτό? Drink and become bigger you. Diet. Τι λέρε, τι είναι αυτό? Ναι, potion of young. Δεν βρίσκω κάτι σε φάση να σταματήσει να είναι διάσημος. Θέλω να μην είναι διάσημος. Ή νομίζω... Για περιμένετε, ρε παιδιά. Εδώ. Cheat. Cheat need. Marriage. Clear marriages. Public image. Εδώ. Freeze fame.
Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει increase celebrity level και decrease? Decrease νομίζω να κατεβάσεις και increase να ανεβάσεις. Οπότε κατεβάζω το πόντους της διασημότητάς μου. Θέλω να σταματήσω να είμαι διάσημος. Να τις κάνουμε καντάδα. Πού πας? Παιδιά, δεν αντέχω να είναι διάσημος. Μη! Λέει η Εύα. Η Εύα θέλει να είναι διάσημος, αλλά εγώ δεν μπορώ τα νεύρα μου. Σε λίγο θα γίνω μέλος. Α, Σπύρο μου. Πρώτα σιγά μου τώρα. Ω, τώρα με τόσο κόσμο. Όχι, θα νομίζω να το κάνω για τη φήμη. Θέλω να πάω σπίτι μου να ηρεμήσω. Δεν μπορώ όλο αυτό το κούσμα που πάνω το κεφάλι μου. Λοιπόν, παιδιά, τώρα σοβαρά ρωτάω. Πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Θέλω να μου απαντήσετε όλοι. Φεύγω και χωρίς να πληρώσω. Γιατί μπορώ. Δεν θα φύγεις χωρίς να πληρώσω. Περίμενε. Πλήρωσε εδώ στο φίλο μας το λογαριασμό. Είπαμε, εντάξει, το παρακάνουμε. Γεια, καλησπέρα. Λοιπόν, σας ρωτάω σοβαρά. Ένα, όσοι θέλετε να είναι ακόμα διάσημος. Δύο, όσοι θέλετε να είναι ένας απλός κοινός θνητός, γιατί μέχρι σας έχει ζαλίσει. Λοιπόν, το Get Famous σαν expansion, για όσους ενδιαφέρονται να το πάρουν, είναι πάρα πολύ σπάσιμο νεύρων. Δεν ξέρω, με νευριάζει πάρα πολύ. Όλοι θέλετε να μείνει διάσημο. Γιατί... oh no. Εντάξει. Οι περισσότεροι λέτε να μείνει διάσημος. Τα σημειώνω εγώ αυτά. Τα γράφω. Και άμα ξαναδείτε το Mad Max, ξέρεις, Σφύρα μου. Παιδιά, οι περισσότεροι... Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα και δεν θέλω να το ξεπετάξουμε χωρίς πλάκα. Θα φτιάξω ένα straw poll που θα ψηφίσετε σε αυτό το link που θα σας δώσω. Γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Ενώ το με τις γοργόνες είναι πολύ ωραίο. Expansion. Λοιπόν, βάζω Mad Max Famous με ερωτηματικό. Ναι. Όχι. Create a poll και θα σας βάλω ένα link που θα ψηφίσετε μέσω αυτού του link. Τι έχουμε εδώ? Περιμένετε. Είσαι γλυκούλα. Έπι! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 10 ευρώ donate, έπι μου γλυκιά! Ευχαριστώ, να είσαι καλά! Μα τι ωραίο το ανατολή, Βασιλιά μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σου αρέσει να το χαρείς! Τι γλυκουλάκι είσαστε εσείς, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ! Λοιπόν, θα σπαμάρω εδώ αυτό το link και θέλω να ψηφίσετε αν θα είναι διάσημος ή όχι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μαρία, τώρα μπήκα, τι έχασα! Χρήστο μου, καλώς ήρθες κι εσύ! Δεν έχασες τίποτα, όλα καλά. Απλά προσπαθώ να πείσω το κοινό να μην είναι πια διάσημος ο Mad Max. Γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα που τον κυνηγάνε όλοι. Είναι τραγικό. Push up limits. Κοίτα εδώ σπιτάκι που έχει για διάσημος. Λοιπόν, δεν πειράζει, κάνε workout. Είναι ωραίο τυπάς ο Mad Max. Του πάει ήταν διάσημος. Δηλαδή τον βλέπεις με το που κάνει σάκι του, με αυτά του, με εκείνα του, με τα άλλα του, αλλά είναι σπαστικό που όλοι τον κυνηγάνε από πίσω. Πείτε μου ότι έχουμε να παίξουμε από τα Χριστούγεννα. Oh Jesus Lord. Oh my Lord, έχουμε τα Χριστούγεννιάτικα ακόμα. Κάντε πως δεν τα είδατε. Θα τα βγάλουμε όλα. Παιδιά, ψηφίσατε. Να είναι πολύ καινή η τύχη τώρα. Θα τα φτιάξουμε όμως κάποια άλλη στιγμή αυτά. Άρης! Αχ, Άρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ψηφίζουμε εδώ. Μπείτε εδώ και ψηφίζετε. Η Έλισσα λέει ψήφισε το 2 μόνο για μένα. Ψήφισε ό,τι θες, δεν πειράζει. Πλάκα κάνω, βρε. Ό,τι θέλετε. Σας καλάω, εγώ χατήρι. Άμα αποφασίσετε εντωμεταξύ να είναι διάσημος, θα τον ανεβάσω και ένα level που τον κατεβάσαμε τσάμπα. Ωραιότατα. Όλοι ψήφισαν
Ναι, κάνε κάτι. Λοιπόν, πάω να δω τα αποτελέσματα. Τι να σας κάνω. View results. Oh, 57% ναι και 42% όχι. Εντάξει. Εντάξει, τι να σας κάνω. Δεν είναι καλό expansion το Get Famous. Είναι πολύ σπαστικό expansion. Σας προτείνω αν έχετε στο νου σας να πάρετε κάποιον, να πάρετε αυτό με τις γοργόνες και το νησί. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ ωραίο. Πήγαινε σε ένα ρομαντικό μέρος με τη γυναίκα σου για μια πρόταση γάμου. Κοίτα, θα πρότεινα να έρθει καλύτερα στο σπίτι να της κάνω την πρόταση γάμου. Να πάω εγώ στο δικό της. Τι έχασες? Τίποτα, όλα καλά. Βγήκαμε ένα ραντεβού με τη φίλη μας. Βγήκαμε, φάγαμε. Και τώρα γυμνάζεται ο Mad Max γιατί πρέπει να γίνει τζόβενο. Μπήκα σήμερα λίγο στο live σου, αλλά δεν έγραψα. Να ξέρεις ότι μπαίνω που και που, αλλά είμαι ghost viewer. Παιδιά, να κάνετε όλη εγγραφή στον Ηλία στο Random Greek Gamer και αυτός έχει gaming κανάλι και αυτός κάνει συχνά live stream, βέβαια όχι Sims, πιο επικά παιχνίδια. Αλλά δεν έχει σημασία. Τι ωραία που είναι εδώ η φλόγα κόκκινη. Παιδιά, είναι ωραίο το σπίτι, ε. Χριστέ μου, ακόμα έχω τα Χριστουγεννιάτικα. Παιδιά, τα σπάω. Τα βγάζω, αν είναι δυνατόν. Πόσο καιρό έχω να παίξω. Αυτό προδίδει το πόσο καιρό έχω να παίξω, έτσι. Τραγικό. Έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Θα τρελαθώ. Τα βγάζω όλα. Ωραία. Ωραίο. Μπράβο μας. Το αλλάξαμε. Μαρία, για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να σε κάνω ένα live στο Streamlabs. Μου λέει ότι παίζει με το ίντερνετ και άλλαξε τον κολλητό. Τι λες, Εύη μου? Δεν ξέρω, Εύη μου, να σε βοηθήσω. Θες να μου στείλεις μήνυμα στο Instagram να το συζητήσουμε πιο μετά. Πού ψηφίζουμε? Εδώ ψηφίζετε. Εδώ ακριβώς, σε αυτό το link. Βασιλεία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 5 ευρώ super chat. Να σε καλά, Βασιλεία μου, τα εκτιμώ πάρα πολύ, είσαι τέλεια. Βασιλεία, είσαι πολύ παλιά viewer, σε θυμάμαι. Μπαίνει σε όλα τα live. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, δεν έχω λόγια. Τα επεισόδια της Φάντα είναι τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουνε. Πλάκα πλάκα, σήμερα ανέβηκε καινούργιο επεισόδιο της Φάντα. Μετά από αυτό το live πρέπει να κάνω τα share μου, να το δείτε. Και να πάτε βασικά όλοι τώρα να το δείτε. Όχι, μην φύγετε, καθίστε εδώ. Και αυτά, ναι. Σήμερα έχει ένα επεισόδιο, τώρα το θυμήθηκα. Αυτό που μου το έχασα πολλά, όχι. Φιλιά από Κύπρο, τέλεια, λατρεύουμε την Κύπρο. Είναι η πατρίδα μου η Κύπρος. Είμαι από Κύπρο, παιδιά, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Σας ενημερώνω. Απλά αυτός τώρα έτσι με τη ζωή που κάνει δεν μπορεί να βγει έξω. Καταλάβατε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Για να δω τις αποφάσεις. Πού είναι τα αποτελέσματα. Δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Έχετε ψηφίσει πάρα πολύ λίγοι, οπότε δεν ξέρω αν θα το πιάσω. Έχετε ψηφίσει μόνο 20, ξέρω εγώ, 30. Και είμαστε 270 εδώ πέρα. Θα τρελαθώ. Τι έχω κάνει? Μισό λεπτάκι. Παιδιά, έχω χαλάσει όλο το live. Περιμένετε. Εντάξει, τα φτιάξα. Καλησπέρα, Μπίλη μου, τι κάνεις? Σε λατρεύω και είσαι πάρα πολύ γλυκιά. Γλυκουλίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιλία μου, να είσαι καλά. Κάθε πότε κάνεις live. Δεν έχουμε στάνταρ μέρες. Δεν θέλω να λέω στάνταρ μέρες, γιατί... Γιατί... Γιατί άμα δεν κάνω μετά δεν είναι καλό. Δηλαδή δεν βάζω πρόγραμμα στα live stream, κάνω όποτε θέλω. Αλλά από ό,τι βλέπω, πρέπει να κάνω και story στο Instagram. Δεν θα σας πάρω βέβαια, αλλά θα κάνω και story στο Instagram, γιατί βλέπω ότι πολλοί ενημερώνεστε από το Instagram και δεν θέλω να χάνετε τα live και τώρα επειδή δεν το είπα στο Instagram κάποιοι τα χάνετε. Και αυτό δεν είναι καλό. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Update social media status.
Αυτός τώρα όντως έχει γίνει σε φάση τραγουδιστής. Ντένι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το subscribe. Παιδιά, top donator, έχουμε την Smile που δεν την ξεπερνά κανείς. Αλλά βλέπετε και τη Σέπη δίπλα, το donate. Είναι μόνο το donate. Δεν είναι το super chat. Ναι. Πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να έχει και το super chat. Π.χ. γιατί τώρα ήταν το τελευταίο της Βασιλείας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν βγάζει το super chat, αυτό το πρόγραμμα. Κάτι θα κάνω να βγάζει για το super chat. Γιατί τώρα βγάζει νομίζω μόνο το donate. 10 ευρώ έκανα donate ή επί. Το super chat δεν το βγάζει. Το βγάζει βέβαια εδώ στο chat. Και θέλω όλοι εσείς που κάνετε super chat και donate να μου γράφετε κάτι. Ένα μήνυμα αγάπης. Η Βασιλεία μου έδωσε 5 ευρώ και δεν μου έγραψε τίποτα. Πάω βόλτα jogging στο δρόμο τώρα. Εγώ διάσημος. Σε λίγο θα σκάσουν οι παπαράτσι και θα με βγάζουν φωτογραφίες. Θα δείτε. Δεν θα με αφήσουν το jogging να κάνω. Γεια σου Πάνο, καλώς ήρθες. Σε παρακαλώ αν μπορείς δείξε μου πώς να κατεβάσω ρούχα γιατί δεν γίνεται στο δικό μου υπολογιστή. Παιδιά, λαμβάνω πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Πρέπει οπωσδήποτε να σας δείξω κάποια στιγμή. Μαγειρεύω κιόλας, δεν μπορούσα. Βασίλεια μου, δεν περάζει καλά. Να είσαι καλά. Ένας αστυνομικός, αυτός εδώ τι κάνει. Γεια σου φίλε μου με την Πάσκα. Τι φάση αυτός παιδιά. Μιλάμε στον πιο περίεργο τύπο, ξέρω εγώ, 5 τα ξημερώματα, ξημερώνει έξω. Με τη μάσκα. Το ζω επικίνδυνα εδώ στο Sims, όπως καταλαβαίνετε. Τι είναι το 50 από πίσω, να πας στο Instagram να δεις τι είναι το 50 από πίσω που ρωτάς. Δεν ενημερώνεσαι. Βασίλειο μου, και εγώ σε αγαπώ πολύ πολύ. Τι καλό μαγειρεύεις, τι καλό μνιάμι φτιάχνεις. Τώρα θα μιλήσουμε σε μια αρκούδα, τέλεια. Γεια σου Αρκούδο. Σε όλους τους περίεργους μιλάμε σήμερα, γιατί αυτοί είμαστε. Το ζούμε επικίνδυνα. Με τον Mad Max. Καλώς ήρθατε. Πυρηγητέκα. Ζούμε περιπέτειες. Να μιλήσουμε. Θες να βγάλουμε μία selfie. Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η αρκουδίτσα στυλ και θέλω να βγάλουμε μία φωτογραφία να σε έχω. Τι εννοείς. Έλα. Μάρμπεν. Ουί. Θέλω να δω την κοπέλα. Θέλω να δω ποια είναι αυτή. Παιδιά, η Diamond άμα μεγαλώσει, να ξέρετε έτσι θα κυκλοφορεί. Όπως αυτήν. Στάνταρ. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή στεναχωρήθηκα τώρα για το ότι δεν βγάζει και τα super chat και βγάζει μόνο τα donate, θα κάτσω να το ψάξω μετά και θα βάλω εδώ, σε αυτό εδώ το. Περιμένετε για να καταλάβετε. Σε αυτό εδώ που κουνάω τώρα, νομίζω ότι το κουνάω στο live, φαίνεται. Θα βάλω και τα δύο. Δηλαδή το ένα πάνω, το άλλο κάτω. Να βλέπετε και τα δύο. Εντάξει. Έφυγε, μας παράτησε το αρκουδάκι. Μην πειράζει. Εμείς. Τι λέει εδώ πέρα. Push the limits for. Exercise. Do push-ups. Τον έχουμε κάνει αθληταρά το Mad Max. Εδώ χύμα στο δρόμο. Γιατί μπορούμε. Η πόλη είναι φανταστική εδώ μεταξύ. Δείτε πόσο ωραία. Έχετε τρελαθεί να κάνω πρώτο σιγά μου. Κάτσε να την πάρουμε. Τηλέφωνο. Να δούμε τι κάνει. Πήγαινε στην κοπέλα του. Οχ, δεν συνεχίζουμε την άρεση. Θα συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είπαμε να αλλάξουμε λίγο σήμερα. Γεια σου, φίλη μου. Μας γράφει. Κοίτα, τώρα που είμαστε διάσημοι και απλά κάνουμε βόλτα εδώ πέρα, δεν μας ενοχλεί κανείς. Μια χαρά είναι, χαλαρά. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Πρώτα σιγά μου και μετά παιδί. Οχ. Η Εύη όλα τα θέλει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αν έχει κάποιο άλλο εστιατόριο. Γιατί μου κάτσε αυτό που σας είπα πριν. Lodge. Resto. Άρα. Δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό μ' αρέσει. Είναι 30 επί 20. Α, το έχουμε αποθηκεύσει. Καλά. Τέλος πάντων. Πού να πάει τώρα. Θα ήθελα να πάει γυμναστήριο. Πήγαινε. Μόνος. Να δούμε τι θα γίνει. Πότε θα κάνεις live, πότε θα ξανακάνω live. Ίσως αύριο. Τώρα αυτή τη στιγμή πονάω. Είμαι λίγο αδιάθετη σήμερα, αλλά δεν θα κρατήσουμε πάρα πολύ το live. Να ξέρετε. Λοιπόν, ήρθαμε στο γυμναστήριο εδώ, ωραία και καλά. Πάμε να κάνουμε γυμναστικούλα. Και μετά θα βάλουμε ένα εστιατόριο. Και λέτε γάμο. Εντάξει, παιδιά, τόσο πολύ θέλετε να παντρευτεί. Ωραία! Γράψτε ένα όσοι θέλετε να παντρευτεί σήμερα ο Mad Max, δύο όσοι δεν θέλετε να παντρευτεί σήμερα ο Mad Max. Γυμναστική κάνω ρε φίλε, θες να σου σπάσω το κεφάλι. Λοιπόν, εγώ θα του... Πώς? Πάρε πολύ. Βγάλε με. Τον κόλο μου βγάλε. Ένα. Όλα τα χατήρια σας κάνω σήμερα, δεν μπορείτε να πείτε. Θα τον παντρέψουμε κιόλας. Ωραία. Άσκ του παπαράτσι του Λίβ τώρα όμως. Τώρα όμως φύγε. Και θα μιλήσουμε με αυτήν εδώ. Τώρα όμως θα φύγεις. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Όπα. Ποζάραμε καλά καλά και μετά το πες μάγρι. Γεια σου φίλε μου. Τι κάνεις. Τι όμορφο είσαι. Όχι δεν κάνει γιατί έχουμε κοπέλα. Αυτή ποια είναι το μεταξύ. Όμορφη είναι. Πες να είναι αυτή που έχω φτιάξει εγώ. Παιδιά είναι αυτή που έχω φτιάξει εγώ, είναι γοργόνα. Γι' αυτό είναι όμορφη. Εγώ την έχω φτιάξει αυτήν. Εντάξει, τώρα και παιδί. Παιδί όχι, παιδιά. Να παντρευτεί άντε. Πάω σπίτι, άντε να ετοιμάσω το έδαφος. No touching. UFA info. Μισό λεπτάκι λέει Just because Max is famous, everyone seems to think it's alright having personal space. You know, become dense. Δεν θέλει να τον πιάνουν. Τέλος πάντων, άντε. Γεια σου. Πάω σπίτι. Γεια σε σένα, Ευελίνα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Αύριο θα είμαι στο live γιατί πάω Αθήνα. Τέλεια. Γεια Μαρία, έχω καιρό να μπω σε live. Σήμερα πρέπει, παιδιά, να γυρίσω και βίντεο για αύριο. Οπότε γύρω στις 3 και κάτι θα το κλείσουμε. Δηλαδή, την καλό σπίτι. Μπες στο σπίτι σου. Και να καλέσουμε την κοπέλα. Αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα μπανάκι γιατί βρωμοκοπάει. Μπράβο ρε Mad Max, ωραίος. Πού είναι το μπάνιο τώρα. Βλέπετε πουθενά το μπάνιο και δεν το βλέπω. Εδώ έχει μόνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπάνιο να κάνει ντουζ δεν έχει. Α, είναι εδώ, καλά. Έτσι, κάνε ένα μπανάκι ωραιότατο. Τρελαίνεται μόνο στο παιδί. Very playful. Έχεις τόσο πλάκα, λέει ο Απόστολος. Thank you.
Push limit. Πρέπει να πουσάρει τα limit του. Για κάτι ρε παιδιά, μήπως κάνουμε αυτό το quest να τελειώνουμε. Όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι έτοιμος, ωραία, όλα καλά. Και που είναι η κοπέλα του εδώ. Και κάλεσε τη σπίτι. Αλλά θα πάρεις και ένα potion, το οποίο είναι flirty potion. Να το πιείς για όταν θα έρθει η κοπέλα σου να είσαι ήδη flirty, χωρίς πολλά πολλά. Για να γίνει γρήγορα το τέτοιο πρώτο σιγά μου. Παιδιά, πώς με βρίσκετε, όλα έτοιμα. Πόσο καιρό έχεις να παίξεις Minecraft? Πάνω από χρόνο. Αρκετό καιρό. Πιες το φίλο μου, ήρθε η κοπέλα. Δεν το πιε. Very flirty. Γεια σου. Τι κάνεις? Έτσι, παθιάρικο φιλί, kiss hand, sexy pose, όλα μαζί. Wedding event. Α, τις έχουμε δώσει και κλειδί για το σπίτι. Μάλιστα. Χαμό το ίσιο με παιδιά. Είναι πολύ αγαπημένα τα παιδιά, το βλέπετε. Και ταιριάζουν και πάρα πολύ το στυλάκι της και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι, λέει, να έμπαινα στα live σου στο Twitch και να έπαιζε μπροχάλα. Να παίξω Minecraft, όχι βρέβη μου. Δεν μου αρέσει το Minecraft. Λοιπόν. Wedding event plan. Θα το κάνουμε ολόκληρη υπερπαραγωγή, λογικά, επειδή είμαστε διάσημοι. Ωραία. Θα παντρευτούμε. Αυτοί οι δύο είναι groom or bride. Αυτοί είναι οι δύο. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ δύο guest. Ο Παύλος φυσικά και η μαμά του. Ο υπέροχος. Θα βάλουμε εδώ κάποιον για catering. Θα βάλουμε αυτή την κυρία εδώ. Mixology δεν έχουμε κανένα, δεν πειράζει. Και τραγουδιστή κανένα. Μόνο δύο guest. Μόνο αυτούς τους δύο θα καλέσουμε. Δεν μπορούμε να καλέσουμε άλλους. Αυτήν όχι. Την πρώην του δεν την καλούμε φυσικά. Αυτούς έχει μόνο. Ωραία. 12 καλεσμένοι. Αυτή catering. Ναι. Και θα το κάνουμε park nightclub. Στο σπίτι βασικά. Γιατί είμαστε διάσημοι και θα γίνει χαμός. Τώρα κιόλας. Oh my god. What? Δεν ήμουν προετοιμασμένη γι' αυτό. Δεν ήξερα ότι θα γίνει τώρα ο γάμος. Oh my god. Παιδιά, πού είναι οι καλεσμένοι? Δεν είμαι καθόλου καλή στο να κάνω γάμους, το καταλάβατε νομίζω. Πού είναι οι καλεσμένοι, πού είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, έρχονται. Ευτυχώς. Γεια σου πατέρα, τι κάνεις? Thanks for coming. Η άλλη κάθεται εκεί πέρα από τα καλά της. Τι κάνεις πατερούλη, πώς πάει το μαγείρεμα, μου έλειψες. Χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή σου. Εδώ με την ύφη τα λέμε. Γιπς, γιπς. Ωραία πάει ο γάμος. Have drinks. Ήρθε και η μπαμπά. Γεια σου μανούλα. Κάτσε φρόνιμα στο σπίτι. Μαμά, μαμά. Μη μου πιεις το αίμα. Να σε φρόνιμη.
Παιδιά, ήρθε, πες να παπί την μπάλα. Τέλειο. Φτάνει, πήγαινε και λίγο στον πατέρα, στη μάνα σου, άιντε. Παιδί λέτε. Ακόμα δεν παντρευτήκανε ρε παιδιά. Λοιπόν, θα βάλω και ένα μπαρ για να πίνουν drinks, γιατί ζητάει drinks για κάποιο λόγο. Μισό, μισό, μισό. Πού είναι αυτά τα drinks? Ηλεκτρικές συσκευές. Ω Θεέ μου, πού είναι? Δεν είναι εδώ. Δεν υβρίσεις. Show all. Παιδιά, τα μπαρ που είναι? Θα γράψω μπαρ. Mixology bars, ορίστε, το βρήκα. Βάλουμε ένα εδώ. Για να μπορεί να φτιάχνει ποιος όλα τα drink του. Μανούλα! Να φέρω και ένα. Περιμένετε. Higher service. Γιατί είμαι τόσο ανοργάνωτη? Μισό λεπτάκι να πάρουμε κάποιον να έρθει να είναι mixology εδώ πέρα. Butler. Butler. Χρειαζόμαστε. Και επίσης χρειαζόμαστε και κάποιον εδώ να μαγειρέψει. Hire staff. Ναι. Αυτή. Ωραία. Ουφ, γυναίκα μου, τι κάνεις, πως είσαι? Έλα να σου πω ένα αστείο για να φτιάξω τα πράγματα. Αλλά θέλει να κάνει φλερτ με τη γυναίκα του. Παιδιά, έχω αγχωθεί τόσο πολύ. Δεν έχετε ιδέα πόσο έχω αγχωθεί αυτή τη στιγμή για το να πάνε όλα καλά στο γάμο. Λες και κάνω εγώ γάμο. Τι φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους κάνετε εγγραφή. Καλώς ήρθατε. Παιδί, παιδί, όχι. Γάμο σήμερα μόνο. Μην με τρελαίνετε. Όλα θέλετε σήμερα. Πάμε 500 like και θα δούμε. Είμαστε 345 like. Πάμε λίγο ακόμα. Get married. Lay have drinks. Πείτε εδώ τα drinks. Αυτός έχει τρελαθεί. Δεν είναι καλά. Θα έρθουνε. Κριστίν, ευχαριστώ πολύ για το subscribe. Γεια σε όλους. Αντί να τα. Άντε, πάντρεψέ τους. Μπρέι ρέψ. Πώς παίρνεις λεφτά? Control Shift C. Πατάς το πληκτρολόγιο και, κάνεις εδώ mother loader. Οπ, πάρε τα λεφτά. Έτσι ακριβώς. Να κάνουμε late to get married και όλα αυτά. Αλλά θέλει drinks. Ο tender που είναι? Αυτός είναι. Όχι, γιατί είναι η σεφ. Ο τέντερ. Ο τέντερ λέω. Ο μιξόλογης τέλος πάντων. Μιλάει με τον πατέρα του, που έλειψε μάλλον. Ανάτος, άιντε επιτέλους. Γεια σου. Order drink. Sweet and spicy. Φτάνει. Η μάνα του κυκλοφορεί σαν νυχτερίδα, έτσι χύμα στο κοιμό μου, τρελαίνει παιδί. Φτιάξουμε ένα ποτάκι φίλε μου. Το σπίτι θα παντρευτούν, στο σπίτι θα παντρευτούν, γιατί επειδή είναι διάσημος θα γίνει χαμός, έρχονται όλοι, ενώ τώρα εδώ δεν μπορούν να έρθουν, να τον βγάλουν φωτογραφίες και τέτοια στο σπίτι. Οπότε δεν θα έχει παπαράτσι. Είδα ότι το σκέφτηκα καλά. Το ποτό μου. Παπαπά μου! Drink. Το πήρε. Α, αυτό! Δικό μου! Το ποτό μου, ρε. Φέρνω το ποτό μου. Το λέω κι εγώ.
Τι θα γίνει, παιδιά. Θα τον αφήσετε ήσυχο. Δεν μπορεί να πιει ένα ποτό ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν με αφήνετε να πιω ποτό. Θα φτιάξω μόνος μου. Έτσι. Γιατί μπορώ. Είναι κουρασμένος. Κάποιος τον παίρνει τηλέφωνο. Why do people read the books lazy? Because I thought. You got good reason and need not make a great writer normally a small. Ναι, μόρφε εδώ. Γίνουμε writers. Ωραίπιμη και τα ποτάκια μας. Ας φάμε και το φαγάκι μας. Εδώ που φτιάχνει η κυριούλα. Μάχη για το ποτό, δεν λες τίποτα. Γεια σου, ο Τζόρτζ, με τα ωραία σου ντόνατ. Τι όμορφο ντονατζάκι έχει δίπλα το όνομά σου. Να είχαμε ένα ντόνατ τώρα, τέλειο θα ήταν. Ο Ματ Μάξ ο Κακομοίρης έχει τρελαθεί, παιδιά. Ήρθε και αυτή στο γάμο. Ήρθε να το καταστρέψει το γάμο. Όχι, εντάξει, δεν φρόνιμο κορίτσι. Φάει, βρε. Η άλλη Κακομοίρη δεν έχει σταματήσει να μαγειρεύει. Φάει, φάει. Ναι. Έλα. Γρήγορα. Ωραία. Τέλειωσα με το φαΐ. Thanks. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ωραία. Να πούμε και σε αυτήν. Thanks. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος. Έλα. Ήρθε η ώρα. Βαρέθηκε η νύφη, κάθεται με τον πατέρα του και βλέπουν ταινίες. Λοιπόν, πρέπει να της τραβήξουμε λίγο την προσοχή. Έλα, ήρθε η ώρα να παντρευτούμε. Φτάνουμε όλα αυτά. Ήρθε η ώρα σου. Έλα. Σταμάτα να μιλάς με αυτήν. Παντρεύεσαι σήμερα. Θα καταστρέψει το γάμο γρήγορα. Σήκω. Για ελάτε και θαυμάστε. Ήρθε η ώρα του γάμου μας. Τι έχασες. Εδώ ολόκληρο γάμο έχασες. Η άλλη κατουργέται. Τέλεια. Θα έρθει να παντρευτούμε ενώ θέλει τουαλέτα. Πολύ ωραία. Πήγαινε, άντε. Ας την αφήσουμε να πάει λίγο στην τουαλέτα, ρε παιδιά, ακόμη να κατουργέται. Και μετά, πώς μπορείς να γίνεις μέλος. Λοιπόν, εδώ από κάτω υπάρχει ένα κουμπί που λέει συμμετοχή. Αν πατήσετε συμμετοχή, μπορείτε να γίνετε μέλος σε αυτό εδώ το κανάλι. Αντί για την εγγραφή, πατάς συμμετοχή. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Θα παντρευτούμε επιτέλους. Πήγες τουαλέτα, εντάξει, όλα καλά. Να το. Εδώ μόνοι μας, χωρίς κανέναν δίπλα. Η άλλη πάει τουαλέτα, η αρκουδίτσα. Και εμείς κάνουμε το γάμο μας. Τι πιο ρομαντικό! Την ώρα που χέζει η αρκουδίτσα, εμείς παντρευόμαστε. Εξάρτητα την πόρτα της τουαλέτας. Sims Life. Ό,τι καλύτερο. Και φεύγει κιόλας, κυρία. Φανταστικά, παιδιά. Δεν έχετε κανένας να μας να ασχοληθεί μαζί μας. Τι λέει εδώ πέρα? Hug fan. Δεν είναι fan. Η γυναίκα μου δεν είναι. Παιδιά, εντάξει, τραγικό. Κλαίω. Είναι ο γάμος που πάντα την ρεβόσουνα. Κάποιος να χέζει δίπλα και εσύ να κάνεις το γάμο σου. Τέλειο. Have a guest watch the ceremony. Ναι. Μόνο που δεν ήρθε κανένας guest να το δει. Το κάναμε μόνοι μας, κρυφά. Θα πάμε να κάνουμε γιουχού τώρα. Αυτή τώρα είναι παντρεμένη. Αν είναι παντρεμένη, γιατί δεν την έχω εγώ, νομίζω ότι θα έπρεπε να την έχω εγώ. Και τους και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είδε κανένα στο γάμο μας. Δεν ξέρω πώς να νιώσω γι' αυτό. Παιδιά, τραγικό.
Τελειώνει ο γάμος. Η μάνα συνεχίζει να κάνει βόλτες. Έχει διψάσει, θέλει αίμα η γυναίκα να πιει και δεν μπορεί. Λοιπόν, προχωρήστε εδώ πέρα λίγο να δούμε. Άντε. Να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Το περνάω λίγο στο γρήγορο να δούμε. Σταμάτα να κάνεις παρέα με αυτήν την αγορή, να. Δεν τη θέλουμε αυτήν. Φύγε. Γεια σε όλους που μπήκατε τώρα. Ask to move in. Στη γυναίκα σου πρέπει να ζητήσεις ask to move in. Θα τρελαθώ. Invite to stay at night. Έλεος. Γυναίκα, μη φεύγεις. Γυναίκα, γυρνά πίσω. Θα φύγει η γυναίκα μου, παιδιά, δεν την προλαβαίνω. Γυναίκα. Πού πας, φεύγει και η γυναίκα μου. Χάνω τη γυναίκα μου, ακόμα δεν παντρευτήκαμε. Ρε. Σοβαρά τώρα. Παιδιά, έφυγε. Έμεινε μόνο η μάνα μου που φεύγει. Εντάξει, την κάνει. Σαν νυχτερίδα που είναι, όπως πάντα. Μαμά, help me. Μαμά, με παράτησε. Έφυγε, καλά ντύρεψε. Μαμά, τι να κάνω, βοήθησέ με. Μαμά, help me. Όχι, δεν θέλω να μείνεις εσύ, θέλω η γυναίκα μου. Παιδιά, τι έγινε τώρα, έφυγε, μας παράτησε. Τι να κάνω τώρα, να την καλέσω. Είμαστε παντρεμένοι άνθρωποι. Γύρνα πίσω, θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα χάνω. Σε ζητάει ο άντρας σου. Τσακίσου κι άλλα. Θα έρθει. Μαρίζα is sleeping, λέει. Jesus. Κοιμάται, λέει, μας παράτησε, φίλε. Παιδιά, θα τρελαθώ. Λοιπόν, άστα έτσι όπως τα έχει ο Μακαρίτης, μην καθαρίζεις τίποτα. Πήγαινε κοιμήσου, πού είναι η κρεβατοκάμερα. Μάνα, πρέπει να φύγεις, sorry, νύχτωσε. Το ξέρω ότι εσένα σ' αρέσει, δεν πρέπει να είναι νύχτα και κάνεις τα δικά σου. Αλλά πολύ ευγενικά. Καλά, κάνω ό,τι θες, μαμά, δικό σου το σπίτι. Κάνω ό,τι γουστάρεις, πάω για ύπνο. Πάμε για ύπνο, ξημερώσει ο Θεός τη μέρα την άλλη μέρα. Να την καλέσω σπίτι μου να έρθει. Έχω πεθάνει από τα γέλια. Σμάιλ, γελάς με τον πόνο μας. Δεν μας θέλει γυναίκα, έφυγε. Γιατί έφυγε αφού παντρεύτηκαν. Αυτό λέω και εγώ, βρε Τζόρτζ. Συνήθως δεν φεύγει. Αυτό ποιος είναι. Χορεύω κι εγώ. Παιδιά, έχει τρελαθεί. Κοιμήσω εγώ να μου να έρθει άλλη μέρα. Άντε. Τι κάνει. Turn off, θα το σπάσω. Ύπνο. Τι είναι αυτό. Assign bed to butler. Τι λέω ρε. Ο butler τι κάνει εδώ. What. Ο butler είναι σπίτι μας, κάνει μπάνιο. Θα τον έχω εδώ μες στα πόδια μου τώρα. Φέλες. Αγορίνα μου, σχόλασε σπίτι σου. Άντε. Άντε στο καλό. Δεν καθαρίζεις και τίποτα. Τα έχουμε εδώ πέρα όλα. Χαμός γίνεται. Είναι και φθινόπωρ. Τον βαρέθηκε λέει. Όχι, θα τη φέρω αύριο από το ζόρι, δεν υπάρχει. Θα μας παρατήσει έτσι απλά. Τώρα ελπίζω να ξύπνησε. Μαρίζα, έλα εδώ, κορίτσι μου. Τώρα θα μου πει είναι πολύ πρωί, δεν μπορώ. Γυναίκα μου, γιατί έφυγες, κοπέλα μου. Εγώ σε ήθελα, εδώ πέρα να κοιμηθούμε μαζί πρώτη μέρα του γάμου. Πάμε όλοι, like, να φέρουμε τη Μαρίζα πίσω. Μαρίζα, θα έρθει. Εντάξει, πάλι καλά. Έρχεται. Παιδιά, είναι λίγο γκάου η γυναίκα μας. Γενικά είναι ξανθιά. Στην κοσμάρα της. Γεια σου, γεια χαρασάκι! Τι κάνεις, πώς είσαι? City living. Έχω πεθάνει. Φεύγω, πάω για μπάνια, φυλάκια μαλά. Λοιπόν, πού είναι η γυναίκα μου? Απαιτώ να έρθει τώρα. Έλα εδώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν θα την τρομάξουμε. Θα τις κάνουμε ένα φιλί. Θα τις κρατήσουμε έτσι γλυκά-γλυκά τα χεράκια. Πάλι να μην τρομάξει. Μην τη μαλώσουμε δηλαδή, ακόμα δεν ήρθε. Μου έλειψες, γιατί έφυγες, πού ήσουν την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Γιατί δεν ήσουν εδώ που σε είχα ανάγκη. Μη μου ξαναφύγεις, σε τάξη. Θα μείνεις αιώνια μαζί μου. Πάλι σκουπίδια, πολύ ρομαντικός γάμος αυτός πια. Ο ένας φέρνει τα σκουπίδια. Η άλλη χέζει την ώρα που παντρευόμαστε. Είναι τέλειο. Γεια
Γεια σου, Royal Guard, τι κάνεις? Όχι και τρέφω, baby, δεν θα το αντέξω. Παθιάρικο φιλί για να της δείξουμε πως την αγαπάμε και πόσο μας έλειψε. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να της πούμε να έρθει σπίτι μας. Και να μην ξαναπάει πουθενά. Γιατί θα γίνει χαμός! Δεν γίνεται να φεύγει έτσι από το γάμο. Παιδιά, παλιά όταν παντρευόσουν έμενε εδώ πέρα, τον είχε αναγκαστικά τον άλλο. Τώρα τι νέα πράγματα είναι αυτά να είστε παντρεμένοι και να μένετε σε διαφορετικά σπιτιά. Μπορώ. Δεν μπορώ άλλο, λέει η Σμάιλ και αυτή. Έχει έξαλλη κι αυτή. Εννοείται. Θα έρθει σπίτι. Θες δεν θες, θα σε έχω εγώ να σε κάνω εγώ ό,τι θέλει. Όχι ο Μαντ Μάξ. Εγώ η Μαρία. Να κουνάω την κοπέλα. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έξαλλη. Όλα στραβά μας πάνε σήμερα. Πάμε 450 like. Α, έχεις μεγάλη οικογένεια βλέπω. Όχι, μόνο εσένα θέλω γλυκιά μου. Δεν θέλω καμία από τις γάτες σου. Να είναι καλά εκεί που είναι. Πάει. Ευχαριστώ. Την πήραμε. Την... Οπ! Την βουτήξαμε. Μόνο της Μαρία κάνει διάλογο. Τι να κάνω, παιδιά. Άμα ακούτε κανένα βουητό, κανένα και σαν να γκρεμίζεται κανένα στίχος, είναι το στομάχι μου. Αυτή τη στιγμή πεθαίνω από την πείνα και έχει τρελαθεί το στομάχι μου. Πρέπει να κλείσουμε το live σε λίγο, είναι η ώρα. Ήρθε αυτή, ωραία. Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για το 1 ευρώ super chat. Να σε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σπίτι. Εσύ απολύεσαι. Εσύ θέλω να σταματήσεις. Butler. Fire. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Bye bye. Χωρίς να τσακωθείτε, βρε. Δεν χρειαζόταν. Αλλά γεια. Μην μου κόνεσαι εμένα το δάχτυλο. Κάθεσαι εδώ όλη νύχτα στο σπίτι μου. Ποιος ξέρει τι κάνεις, έκανες και τον μπανάκι σου. Άντε στο καλό σου. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε με τη γυναίκα μας. Έχω κι εγώ τη γυναίκα. Έχω πρόσβαση στη γυναίκα. Τέλεια. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Πετάω πώς. Και κλείνω εδώ αυτό το live και στο επόμενο. Του βλέπουμε εδώ ωραία και καλά. Με τον μπουρνούζι αυτός, πολύ σεξι. Εδώ, ωραίοτατο. Τέλειο πλάνο. Κλείνω εδώ. Εγώ έχω γίνει έξαλλη από τα γέλια, λέει η Σμάιλ. Τρώω σουβλάκια με ρύζι και πατάτες λεμονάτι στο φούρνο. Μιάμι. Εννοεί σουβλάκια καλαμάκια, ε. Από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και έχω λόγο. Είμαι σε φάση τρώει πιτόγυρο με ρύζι και. Τι φάση. Αλλά τώρα σε έπιασε. Λοιπόν. Καλή όρεξη πρώτα απ' όλα. Επίσης, κλείνω εδώ αυτό το live και θα στο επόμενο, άμα παίξουμε πάλι με το Mad Max, θα πρέπει να αλλάξουμε την κοπέλα, να την φτιάξουμε τα ρούχα, τα πράγματα, όλα αυτά που κάνουμε πάντα και να της βάλουμε όλα τα hacks, τα cheats, όλα που να της βρούμε δουλειά, να ασχοληθούμε λίγο μαζί της και μετά ίσως κάνουμε και παιδί και όλα ωραία και καλά θα εξελιχθούν ως συνήθως. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήσασταν εδώ σήμερα πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα super chat, για τα donate, για τα μέλη. Και εσείς θέλω τώρα να πάτε όλοι στο τελευταίο μου post στο Instagram και να σπαμάρετε ό,τι θέλετε. Τα αγαπημένα σας emoji, δεν ξέρω τι. Αλλά μιας και έχουμε το 50 εδώ πέρα, γράψτε τον αριθμό 50 στα σχόλια του post στο Instagram. Γράψτε όλοι 50. Αυτό. Επειδή ξέρετε εσείς εδώ από το live, έχουμε και το 50 στο background. Πάω να γυρίσω βίντεο. Πάω να φάω, για να έχετε βίντεο αύριο, μην σας αφήσω πάλι έτσι. Και τα λέμε στο επόμενο live που ίσως είναι αύριο. Θα ξέρω, θα ενημερωθείτε, να έχετε το νου σας. Αυτά, φιλάκια πολλά. Bye. Γεια σε όλους. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Κλείνω. Bye. Γεια σας. Πού είναι το κουμπί? Δεν θέλει να κλείσω. End stream, παιδιά. Φιλάκια.